Γεια σας. Μόλις γύρισα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε και εκεί στην έκθεση. Μου άρεσε. Βρήκα και δύο-τρία φυτάκια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας δείξω αργότερα. Και τώρα είναι δέμα μου, αγορά μου, τα δώρα μου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σήμερα γιορτάζω. Αγίες Ειρήνης. Με έκαναν και φίλοι μου δώρα και αυτό είναι πιστεύω τελευταίο δέμα, τελευταία αγορά μου από την έκθεση, αν και ενδέχεται να πάρω και από ερχόμενη εβδομάδα κάτι. Λοιπόν, αυτό το δέμα είναι από το πουλημένο όπως γράφει εδώ και όπως ξέρετε έχουν πολύ ωραία παχύφυτα, κάκτους. Θα ανοίξουμε. Εδώ μας έδωσαν φυλάδιο που γράφει που υπάρχουν οδηγίες πώς καλλιεργούμε για αυτούς που δεν ξέρουν και μόλις ξεκίνησαν να καλλιεργούν τους κάκτους, να συλλέγουν όλα, αλλαγή γλάστρας, χώμα, φροντίδα, πότισμα, θερμοκρασίες, τα πάντα. Ευχαριστώ. Εδώ κοιτάξτε τι πανέμορφο φυτό, αν δεν κάνω λάθος γυμνοκαλίτσο, αν και μπορεί να κάνω λάθος. Ξέρετε ότι με τους κάκτους δεν συγκρατώ ονομασίες, απλά αν μου αρέσει κάτι, μου αρέσει κάτι. Υπήρχαν και άλλα σε κίτρινο, σε πορτοκαλί, αλλά αυτός με έκλεισε το μάτι. Ατστέκιο μρήτερη. Έχω δύο τώρα. Ουσιαστικά όταν έφυγα, μετά πήγαν παιδιά και δεν βρήκαν και πήρα από αλλού ένα μικρό ατστέκιο, πολύ όμορφο, αλλά μετά βρήκαμε και δεύτερο. Και είπα ναι, βεβαίως. Δύο ατστέκια δεν με χαλάνε. Μποβιέα. Βολούμπιλης. Και φανταστικό. Αυτό είναι μίνι αντένιο, μεγάλο. Είναι υλικό φυτό, απλά σε μικρή εκδοχή. Δεν είναι κομμένο, είναι η μορφή του τέτοιο. Απλά λίγο αφιδετημένο, δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Χίλιες φορές αφιδετημένο λιγάκι, λόγω δρόμου. Παρά να είναι βρυγμένο και να μας σαπίσει. Φανταστικό φυτό, σκληρό. Θα το ποτίσουμε λιγάκι τώρα με χλιαρό νεράκι. Αυτά ήταν τα καινούρια μου φυτάκια, πανέμορφα, αποκλείστηκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ευχές σας.